Τόλουντ Μαν, δηλαδή άνθρωπος του Τόλουντ, που προέρχεται από την ονομασία του χωριού, είναι η πιο διάσημη μούμια. Βρέθηκε σε ένα βάλτο στη Δανία και είναι το πτώμα ενός ανθρώπου που έζησε το 400 π.Χ. Η συγκομιδή τύρφης από το υπέδαφος του βάλτου ήταν μια τακτική δουλειά για τα αδέρφια Βίγκο και Έμιλ στο μικρό χωριό Τόλουντ της Δανίας. Πρόκειται για το υλικό που σχηματίζεται από αποσυντηθέμενα φυτά και μπορεί να χρησιμεύσει ως καύσιμο ή ως λείπασμα. Καθώς έσκαβαν λοιπόν, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα που αναδύθηκε κάτω από την τύρφη. Ήταν το πτώμα ενός άντρα με ένα δερμάτινο σχοινί γύρω από το λαιμό του και μια παράξενη γαλήνια έκφραση. Το σώμα φαινόταν τόσο καλά διατηρημένο που τα αδέρφια νόμισαν ότι είχαν ανακαλύψει κάποιο θύμα δολοφονίας. Αφού ξεπέρασαν το αρχικό σοκ, ειδοποίησαν την αστυνομία. Ανάλογη ήταν και η πρώτη σκέψη των αστυνομικών που συνδύασαν το πτώμα με μια ανεξιχνίαστη πρόσφατη δολοφονία στην περιοχή. Αφού το μελέτησαν καλύτερα όμως, συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν να κάνουν με μια τυπική ποινική έρευνα. Η επόμενη κίνησή τους ήταν να καλέσουν επιμελητές από το μουσείο του Σίγκελμπορκ και αυτοί με τη σειρά τους τον αρχαιολόγο Πέτερ Γκλόμπ. Δεν άργησε το έβριμα να λάβει τις διαστάσεις ενός αρχαίου μυστηρίου. Ο Γκλόμπ, διευθυντής του Εθνικού Μουσείου της Κοπεχάγης, επιβεβαίωσε τις υποψίες. Μετά από εξέταση συμπέρανε ότι το πτώμα ήταν άνω των 2.400 ετών. Το σώμα όμως ήταν τόσο καλά διατηρημένο που έμοιαζε σαν να είναι σε βαθύ ύπνο χιλιάδων ετών. Τα αρχικά σενάρια για το θάνατο του Τόλουντ Μαν ήταν τέσσερα. Αυτοκτονία, δολοφονία, εκτέλεση ως εγκληματία και ανθρώπινη θυσία. Επικρατέστερο είναι το τέταρτο λόγω της θέσης του σώματός του και του γεγονότος ότι τα μάτια και το στόμα του ήταν κλειστά. Δεν είναι όμως η μοναδική μούμια που έχει βρεθεί τόσο καλά διατηρημένη σε βάλτο ή έλος της βόρειας κυρίως Ευρώπης. Το φαινόμενο της σχεδόν απόκοσμης συντήρησης των φυσικών χαρακτηριστικών των πτωμάτων αυτών έχει εξηγηθεί από χρόνια. Αυτό που αναζητούν ακόμα οι επιστήμονες είναι ο λόγος που τόσο πολλοί άνθρωποι τάφηκαν σε βάλτους. Τα περισσότερα ανθρώπινα λείψανα από εκείνη τη χρονική περίοδο δείχνουν ότι τα πτώματα είχαν αποτεφρωθεί. Γιατί λοιπόν κάποιοι άλλοι θάβονταν σε βάλτους? Επίσης, είναι δυνατόν να γνώριζαν αυτοί που τους έθαβαν ότι επιτύχαναν με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη δυνατή διατήρηση των κουφαριών? Το χαμηλό οξυγόνο και η υψηλή οξύτητα προσδίδουν στους βάλτους μια ανυπέρβλητη φυσική ιδιότητα συντήρησης ανθρωπίνων υπολοιμάτων με εκπληκτική λεπτομέρεια. Τα όξινα νερά τους είναι αφιλόξενα σε πολλά βακτήρια, μύκητες και έντομα που συνήθως διασπούν οργανικά σώματα. Είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη διατήρηση μαλακών ιστών όπως το δέρμα και τα εσωτερικά όργανα με τον ίδιο τρόπο που το ξύδι μπορεί να προστατεύει τα λαχανικά. Οι μελέτες όμως έδειξαν ότι η διατήρηση των σωμάτων δεν οφειλόταν μόνο στις χαμηλές θερμοκρασίες και στην έλλειψη οξυγόνου στη λάσπη, αλλά και σε ένα είδος βρύου που όταν πεθαίνει απελευθερώνει κάποια συστατικά που σε συνδυασμό με το άζωτο δεν αφήνει τα βακτήρια του νερού να επιτελέσουν την αποσύνθεση. Σε αυτό οφείλεται και το σκούρο χρώμα του δέρματος της μούμιας, καθώς και το κοκκινοπό χρώμα των μαλλιών τους. Πάντως, το μυστήριο της γαλήνιας έκφρασης του Τόλουντ Μαν μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστο.